πάρα πολύ και μπορεί προς το παρόν τουλάχιστον να διαψεύδονται οι πληροφορίες για νέα απομείωση του ελληνικού χρέους. Όμως οι συγχωνεύσεις για να περάσουμε στο χώρο της υγείας και να επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα και στην καθημερινότητα είναι πραγματικότητα, Αντιγόνη Παφίλη. Και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. Χτες το απόγευμα και οι ίδιοι γιατροί εδώ στο 7ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ ενημερώθηκαν ουσιαστικά για τη συγχώνευση που πρόκειται να γίνει σε ένα από τα νοσοκομεία στο θεραπευτήριο εδώ το 7ο από το ραδιόφωνο, από την εκπομπή όπου παρενέβη ο Υπουργός Υγείας ο Ανδρέας Λικουρέτζος, λέγοντας ότι θα γίνουν συγχωνεύσεις στα νοσοκομεία βάσει πληρότητας. Δηλαδή, όσα νοσοκομεία δεν έχουν αρκετά μεγάλη πληρότητα, θα ενδυναμώσουν κάποιες άλλες κλινικές. Ένα από αυτά είναι και το 7ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ. Έχω μαζί μου τον Γιάννη τον Χαλιάτσο, ο οποίος είναι καρδιολόγος. Αλλά θέλω να τονίσω ότι το νοσοκομείο ΕΒΑ είναι ανοιχτό και παρόλη την επίσκεψη που έχουν νοσοκομειακοί γιατροί και παρόλε τι καταστάσει και οι ασθενεί δεν ξέρουν τι γίνεται, έρχονται, ρωτάνε ποια είναι η πληρότητα που έχει το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Και γιατί αντιδρούν, να προσθέσω εγώ, Αντιγόνη, οι γιατροί, να μα πούνε και γιατί αντιδρούν. Να σα πω γιατί αντιδρούμε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Αντιδρούμε για δύο λόγου. Πρώτον, η πληρότητα τώρα είναι πλαστή. Η πληρότητα πριν από δυόμιση χρόνια μέχρι που είχε ξεκινήσει το 7ο νοσοκομείο. Να διαλύεται σιγά σιγά από πολύ ωραίες ενέργειες που έγιναν από το κεντρική διοίκηση του Υπουργείου. Ήταν πολύ μεγάλη. Σκεφτείτε ότι είχαμε και ράτζα σε κάθε κλινική. Προσπαθούσαμε τουλάχιστον να βάλουμε ανθρώπους να. Σιγά σιγά άρχισε περίτεχνα αυτό που περιμέναμε. Με το που έγινε η συγχώνευση και λίγο πριν τη συγχώνευση με το Αγία Όλγα, έγινε αυτό που σιγά σιγά είδαμε στα μάτια μας εκτελέσει σιγά σιγά. Βγήκαμε τις γενικές εφημερίες, δεν υποδεχόμασταν πλέον κόσμο και όπως είναι φυσικό, σιγά σιγά το νοσοκομείο πέθαινε. Όμως. Δεν μπορείς να δίνεις ένα φάρμακο σε έναν ασθενή, ένα δηλητήριο, σε έναν υγιή ασθενή να δηλητηριάζεται, να πεθαίνει σιγά σιγά και μετά να του λες ότι είσαι άρρωστος. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται και είναι πλαστό. Θέλετε, εγώ έχω στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή βιβλία εφημεριών του 7ου νοσοκομείου προ της πολιτικής αυτής, οι οποίοι δείχνουν πόσος κόσμος θα πατήσει από τις γύρω περιοχές ερχόταν. 160 άτομα, 180 άτομα σε εφημερία, 24 ώρες παθολογικής κλινικής, την οποία κλείσανε. Αυτό ήταν για το θέμα της πληρότητας. Εσείς εκτιμάτε δηλαδή ότι αυτό θα έχει, μας περιγράφετε ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις στους ασφαλισμένους. Κυρία Αντωνοπούλου, να σας πω τις τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει και καλά θα ήθελα να το ακούσει και το Υπουργείο. Πρώτον, το 7ο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή ήταν ένα από τα τρία νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, παρόλο που είχε 120 κλίνες περίπου, έχει μονάδα τεχνητού νεφρού Μαγνήτη που δεν υπάρχει. Τώρα, αν θεωρούμε ότι η λύση μετά από το τέλος του νοσοκομείου αυτού είναι να κλείσει ένα νοσοκομείο για να ανοίξει κάποιο άλλο ή να ενδυναμωθεί κάποιο άλλο, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεύτερον, η αξιοπιστία. Το πόσο καλά μας φέρθηκε ο Υπουργός με την απόφασή του φαίνεται από το γεγονός ότι το πληροφορηθήκαμε από τα κανάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σεβασμό που έχει στο προσωπικό του 7ου, το οποίο διαμηνύει και όλος ότι θα απολυθεί. Τρίτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παράγοντες, οι οποίοι επί ένα χρόνο από τα Υπουργεία, τον κύριο Τιμοσίδη και το λέω δημόσια πλέον, ερχόντουσαν στο νοσοκομείο και μας λέγανε ανοίξτε τα φώτα, γιατί το νοσοκομείο σας θα γίνει ένας φάρος για την περιοχή. Λοιπόν, όλη αυτή η κοροϊδία δεν θα την πληρώσουμε εμείς. Υπάρχουν όμως επίσης, όπως έχετε και εσείς τα δικά σας τα στοιχεία, υπάρχει όμως και η πληροφορία που είναι διασταυρωμένη ότι από αυτές τις συγχωνεύσεις το κράτος σε μια δύσκολη εποχή κάνει εξοικονόμηση πόρων και συγκεκριμένα γύρω στα 3 δισεκατομμύρια το χρόνο, έτσι, που είναι το χρόνο, που αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι δεν θα πληγούν οι υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, γιατί κανείς βεβαίως δεν θέλει να γίνει αυτό. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνδυαστούν. Όχι, κυρία Αντωνοπούλου, δεν μπορούν. Σε μια περιοχή που έχει 1,5 εκατομμύριο κόσμο, σε ένα μεγαλύτερο συγκρότημα, σε ένα μεγαλύτερο από τα θεραπευτήρια, ώστε να γίνει εκεί και να εξυπηρετούνται και από τις ευρύτερες και τις γύρω περιοχές. Ναι, κυρία Αντωνοπούλου, ναι, σας ακούω. Και με όλη την εκτίμηση σας απαντήσω δύο πράγματα. Δεν είμαι λογιστής εγώ και δεν μπορώ να ξέρω. Σέβομαι τα στοιχεία, σας πω όμως ένα πράγμα. Εγώ δεν είμαι λογιστής. Η υγεία του κόσμου, αυτή που έχει μείνει, δεν μετρέται με αριθμούς. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν δέχομαι μια περιοχή των Πατησιών να κλείνει ένα νοσοκομείο το οποίο φιλοξενούσε όλους τους κατοίκους των Πατησιών μαζί με τα υπόλοιπα δύο νοσοκομεία. Γιατί νομίζω ότι θα σταματήσουν εκεί. Νομίζω ότι τα δύο νοσοκομεία του ΙΚΑ είναι μόνο δηλαδή, κλείνει μια περιοχή τελείως και λες ότι θα ενισχύσει το βορειοδυτικό άξονα για να μπορέσω λέει, να κλείσει το 7ο νοσοκομείο και το πρώτο νοσοκομείο που έκλεισε από την άλλη μεριά. Δηλαδή, από ποια είναι η λογική. Κοιτάξτε, να σας πω ένα τελευταίο. Ταυτόχρονα ανησυχείτε ότι θα γίνουν και θα χάσουν και συνάδελφοι νοσοκομιακοί και άλλοι γιατροί τη δουλειά τους μέσα από αυτές τις συγχωνεύσεις. Ανησυχείτε ναι, και γι' αυτό. Ναι, ανησυχώ πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο γιατροί. Δεν είναι μόνο γιατροί. Ναι, κυρία Αντωνοπούλου, δεν είναι μόνο γιατροί. Είναι όλο το προσωπικό το οποίο ανησυχούμε. Έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε εδώ και δύο χρόνια καταρχήν, αισθανόμαστε ότι είμαστε σε αβέβαιο μέλλον. Και ένα τελευταίο να σας πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, το βλέπουμε καθημερινά στα ιατρία. Το βλέπουμε. Εντάξει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε να πληρώσει το 5 ευρώ
για να κάνει εξετάσεις, το καταλαβαίνετε. Βγάζει ο άλλος ένα και ένα ευρώ να πληρώσει. Το ξέρουμε και δεν το καταγράφουμε και εμείς, κύριε Χαλιάτσε, καθημερινά μέσα από την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και την Αντιγόνη Παφίλη.